Πήγαμε σε μνημόνια, πήγαμε σε δύο μνημόνια. Τι θα κάνετε? Και τότε λέγατε θα χορεύουν οι αγορές πεντοζάλι, θα βαράμε τους ζουρνάδες. Υπόθηκαν θερμπαλιστικά έτσι, πολλά πράγματα τα οποία νομίζω αποδείχθηκαν ότι... Νομίζω ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και με την ομιλία του στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και στο Ευρωκοινοβούλιο αποτύπωσε και αποδέχτηκε τα λάθη που έγιναν και αποτύπωσε ακριβώς την πραγματικότητα. Και νομίζω έχει με τόσο σαφήνεια πει αυτά τα πράγματα που δεν χρειάζεται εγώ να τα επαναλάβω με λιγότερη επάρκεια. Αλλά για να επανέλθουμε στο τι έγινε προεκλογικά και τι έγινε μετεκλογικά, εδώ έπρεπε να απαντήσουμε πάνω σε συγκεκριμένα πράγματα. Δεν άλλαξε πολιτική άψη ο ΣΥΡΙΖΑ. Συγκρίνεται τη συμφωνία που έγινε με άλλες συμφωνίες. Δείτε το θέμα της διαπραγμάτευσης που έγινε. Κοντέψαμε να διαλύσουμε και το ΣΥΡΙΖΑ και τη χώρα ακριβώς επειδή δεν θέλαμε να αφήσουμε ούτε έναν πόντο διαπραγμάτευσης που να μην αγωνιστούμε με μεγάλη αγωνία. Και όλοι εμείς οι οποίοι στηρίζουμε αυτή την κατάσταση δεν είμαστε ούτε ξεπουλημένοι ούτε συμβιβασμένοι. Είμαστε αγωνιστές, ο καθένας κουβαλάει την ιστορία του και θέλουμε να δώσουμε δυνατότητα για κάτι διαφορετικό. Ξαναλέω λοιπόν, πολύ καλή η κριτική, αλλά ας αποτυπωθεί κάποια στιγμή ποια είναι η διαφορετική πολιτική οδός που έπρεπε να ακολουθήσουμε. Ωραία, πάμε λίγο πάλι στην πρώτη ερώτηση που σας έκανε ο Γιάννης και δεν μας απαντήσατε. Και να βάλω και κάτι ακόμα εγώ να προσθέσω. Υπάρχει περίπτωση να μείνει το Υπουργείο Οικονομικών όπως είναι εξαιτίας της πολύ έκτακτης κατάστασης? Ξέρετε, εγώ δεν γεννήθηκα υπουργός, ούτε περίμενα ποτέ στη ζωή μου ότι θα μπλέξω με τέτοια πράγματα. Ακόμα αισθάνομαι μεγάλη αμηχανία. Πρέπει να συνεχίσετε ένα έργο αυτούς τους μήνες. Αμηχανία για αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι είναι αρμοδιότητα άλλων. Ούτως ή άλλως το Υπουργείο Οικονομικών έχει πάρα πολλά προβλήματα αυτή την περίοδο και έχει και γενικότερα προβλήματα. Και εγώ προσωπικά αλλά και το υπόλοιπο πολιτικό επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε, αλλά οι αποφάσεις δεν είναι δικές μας, είναι άλλων. Αλλά πώς τα είπε. Και αυτό που είπε ο Γιάννης. Τι σημαίνει τώρα οι εκλογές? Θα στοιχήσουν πόσο, 50 εκατομμύρια, δεν ξέρω πόσο στοιχίζουν. Όχι, όχι. Πόσο στοιχίζουν και τι σημαίνει για την οικονομία τώρα. Θα φωνάξετε μια φορά τον κύριο Πουλάκη, που είναι ο αρμόδιος για αυτά τα θέματα, να σας πει με σαφήνεια ότι αυτό που ακούστηκε ότι το δημοψήφισμα κόστησε, λέγανε, ξέρω εγώ, 100, ένα ποσό τρελό. Ναι, ήταν το 1 πέμπτο το τελικό. Mm. Θα σας τα πει όμως ο κύριος Πουλάκης, που είναι ο αρμόδιος και που έχει την πλήρη εικόνα για αυτά τα πράγματα. Αυτά τα κόστη είναι υπερβολικά. Δεν θέλαμε εμείς τις εκλογές. Δεν έχει σημασία. Άλλο σας ρωτάμε τώρα. Θέλατε, δεν θέλατε, θα έχουμε εκλογές. Το θέμα είναι πόσο θα στοιχήσουν αυτές οι εκλογές στην ελληνική οικονομία. Δεν έχω εικόνα να σας πω, γιατί υπάρχει το άμεσο κόστος των εκλογών, πόσο κοστίζουν οι εκλογικοί αντιπρόσωποι, τα ψηφοδέλτια, οι μετακινήσεις κτλ. Υπάρχει το άμεσο κόστος. Έχουμε μία εικόνα γι' αυτό, όπως και τις άλλες φορές. Υπάρχει και το έμεσο κόστος, το τι κοστίζουν οι εκλογές. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Οι εκλογές σίγουρα κοστίζουν στο έμεσο κόστος αρκετά στην ελληνική οικονομία. Πρέπει όμως να δούμε ότι τι θα ήταν καλύτερο, να συνεχιστεί μια Βουλή με αυτά τα προβλήματα, διότι το επόμενο χρονικό διάστημα, αυτό που ψηφίστηκε πριν μια εβδομάδα ξημερώματα με διαδικασίες που δεν τιμούν κανέναν σε ό,τι αφορά τα διαδικαστικά και το να επιπροσωπικού και όλα αυτά που γίνανε στη Βουλή, τα παρακολούθησα 21 ώρες μέσα σε ένα 24ωρο και τρελάθηκα κι εγώ. Όλα αυτά τα πράγματα θα συνεχιζόταν, μπορούσε έτσι να γίνει. Οι εκλογές λοιπόν θα δώσουν μια όθηση στην κοινωνία και στην οικονομία στο να ξεκαθαριστούν κάποια πράγματα, να υπάρχει μια ισχυρή κοινωνική πλειοψηφία και να πάμε πιο μπροστά. Κυρία Λευσιαδή, όλα αυτά μετά τις εκλογές. Πόσο θα κοστίσουν όμως αυτές οι εκλογές? Δεν είναι μόνο πόσο θα κοστίσουν στους αντιπροσώπους, όπως είπατε, στον κρατικό μηχανισμό, πόσα θα ξοδέψει. Πόσα θα κοστίσουν και στην ελληνική οικονομία. Θα έχουμε μια υπηρεσιακή κυβέρνηση. Και όταν έχεις μια υπηρεσιακή κυβέρνηση και για ένα μήνα υπάρχει μια προεκλογική περίοδος, συνήθως η κρατική μηχανή μένει λίγο στον αυτόματο. Δεν γίνεται τίποτα. Αυτό έχουμε μάθει. Η οικονομία όμως υποφέρει. Δηλαδή μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα? Είμαστε κάτω από capital controls, κάτω από κάποιες, δηλαδή μια μέγενη φυτοζωούνε. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν έχουν να πληρώσουν βασικά, δεν έχουν να πληρώσουν το ταμείο τους. Και φτάνουμε σε μια περίοδο και λέμε ότι εκεί που πρέπει να πάρουμε αποφάσεις για το τι θα κάνουμε, να βάζουμε και την πολιτεία, το κράτος στον αυτόματο πιλότο. Καταρχάς θα είναι λάθος, και αυτό πρέπει κάποια στιγμή να γίνει βίωμα σε όλους μας, να εξαρτάται ο κρατικός μηχανισμός από το ποιος είναι κυβέρνηση. Δηλαδή πολλά πράγματα, εγώ το είδα τώρα και από τη θέση του Υπουργού, γιατί το έβλεπα από άλλη θέση μέχρι τώρα, πολλά πράγματα δεν πρέπει να είναι υπόθεση των Υπουργών. Πρέπει να είναι υπόθεση του ίδιου του μηχανισμού στο δημόσιο. Δεν έχω την εικόνα ότι το πρώτο εφτάμινο
στο κομμάτι της φορολογίας του 2015, επειδή είχαμε δημοψήφισμα ή άλλες εξελίξεις, οι φορολογικοί μηχανισμοί παρέλυσαν, δεν είχαν αποτέλεσμα. Ίσα-ίσα υπάρχουν μεγάλες υποθέσεις ελέγχου από μεγάλο λεκτικό κέντρο, όπου το πρώτο 7μηνο του 2015 είχαμε μεγαλύτερα αναυπόθεση αποτελέσματα από το πρώτο 7μηνο του 2014. Σίγουρα υπάρχει ένα πρόβλημα χαλάρωση στο ρυθμό του δημοσίου σε ό,τι αφορά την προεκλογική περίοδο. Εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν όσο είμαστε εκεί. Αυτό το πράγμα να μην γίνει. Να μην χαλαρώσουν ούτε οι έλεγχοι στις τουριστικές περιοχές, να μην χαλαρώσει ούτε η διαδικασία με τις φορολογικές δόσεις που πρέπει να τελειώσει και ούτε και όλες οι υποχρεώσεις που έχει πάρει η χώρα απέναντι στους δανειστές για να προχωρήσουν ένα σωρό νομοσχέδια. Διότι αυτό έχουμε μπροστά μας. Έχουμε πολλά νομοσχέδια το επόμενο διάστημα. Γιατί θα ήταν τόσο κακό να προχωρήσετε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, στο οποίο όλοι συμφωνούν. Δηλαδή, με αυτά που λέτε εσείς, να χτυπήσετε τη φοροδιαφυγή, να βάλετε το κράτος σε μία τάξη και να εφαρμόσετε και όλους αυτούς τους νόμους τους μνημονιακούς, συμφωνεί και η αντιπολίτευση. Γιατί δεν θα ήταν σωστό αυτή τη στιγμή να υπάρξει μία κυβέρνηση ανοχής, να το πω έτσι, με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, να τελειώσουμε με το μνημόνιο και από εκεί και πέρα να γίνουν εκλογές? Νομίζω σε αυτό το ερώτημα έχει απαντήσει με σαφήνεια ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, θα απαντήσω όμως και εγώ. Πρώτα απ' όλα, στα θέματα φοροδιαφυγής, λαθεμπορίου και στα άλλα ζητήματα, στα οποία υποτίθεται υπάρχει μία συνένεση, κάποια στιγμή, στην προεκλογική περίοδο, φωνάξε εδώ εκπροσώπους και από τα άλλα κόμματα, να είμαι κι εγώ και να πούμε τι κάνανε ο καθένας όταν ήταν στην κυβέρνηση. Δηλαδή, γιατί πρέπει να συζητάμε το 2015, να σας πω ένα παράδειγμα, ότι στα Τελωνία μας δεν έχουμε μηχανήματα X-ray που ακτινογραφούν τα φορτηγά, ενώ έχει δίπλα μας η Τουρκία, η Βουλγαρία, τα Σκόπια και η Αλβανία? Λέτε δεν θέλανε. Όχι, εδώ κάποια στιγμή πρέπει να απαντηθούν ερωτήματα συγκεκριμένα. Όλοι θέλουμε κάτι γενικά, αλλά τι κάνουμε για αυτό που θέλουμε? Και στα ζητήματα φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, γιατί δεν γίναν βήματα απλά τα οποία θα εμφανιστούν στην προεκλογική περίοδο για να κυνηγηθούν αυτά τα ζητήματα? Για να απαντήσω και στο ερώτημα, στο ότι γιατί δεν μπορούσε να γίνει μια κυβέρνηση αυτό που λένε κάποιοι ειδικού σκοπού ή μια κυβέρνηση υπερογνωμών ή οτιδήποτε άλλο. Δεν πιστεύω πολιτικά σε αυτές τις κυβερνήσεις. Πρέπει οι κυβερνήσεις να βασίζονται σε συγκεκριμένη πολιτική πλειοψηφία. Δεν είναι γιαούρτι η Βουλή, να το πούμε έτσι. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές διαδρομές, υπάρχουν διαφορετικές δεσμεύσεις και ο Πρωθυπουργός πολύ σωστά είπε ότι εγώ δεν θέλω να παίξω αυτό το ρόλο. Και θα ήταν εύκολο για τον κύριο Τσίπρα να πει ότι εδώ που φτάσαμε, τι να κάνουμε, πάμε σε μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού όπως κάναν άλλοι πολιτικοί, παραμένω Πρωθυπουργός και πάμε την υπόθεση 2-3 χρόνια πιο πριν. Θεωρώ προσωπικά τον τιμά που πήρε αυτή την απόφαση. Ωραία. Κύριε Αλεξιάδη, η πάταξη της φοροδιαφυγής θα κάνει τη διαφορά. Στο οποιοδήποτε κόμμα, όχι μόνο για το κόμμα. Μιλάμε τώρα για ένα κόμμα για ένα κόμμα που είναι άφθαρτο και επειδή δεν έχει πολλούς μήνες στην εξουσία. Γιατί ξέρουμε ότι η εξουσία φτύρει. Τι θα κάνετε συγκεκριμένα, τι έχετε ξεκινήσει να κάνετε? Και αν υπάρχουν επειδή και εσείς λέτε ότι έχετε τη βούληση, ενώ οι άλλοι δεν την έχουν. Πείτε μας, ένα, δύο, θα καθίσω τρία τέταρτα, εδώ χρειάζομαι 3-4 ώρες για να τα πω. Αλλά μπορείτε να τα πείτε και θα τα πω πολύ σε μεγάλη συντομία. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν πράγματα τα οποία ήδη έχουν γίνει και υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι στους σχεδιασμούς για το τι πρόκειται να γίνει. Αυτά που έχουν γίνει ήδη για το πρώτο διάστημα που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, δηλαδή για αυτούς τους 8 μήνες, διότι γι' αυτό θα απολογηθούμε στον ελληνικό λαό, είναι ότι πήραμε αρκετά μέτρα ανακούφισης στο φορολογικό τομέα, όπως η ρύθμιση των 100 δόσεων, ανακούφισης μεγάλου κομματιού της ελληνικής κοινωνίας. Πήραμε μέτρα φορολογικά που ενδυναμώνουν τους μηχανισμούς και το τελευταίο διάστημα. Τι σημαίνει αυτό? Πήραμε μέτρα να βοηθήσουμε τους μηχανισμούς. Τι διότι μέτρα έχουμε, είναι αυτά και διότι, έχουν βοηθηθεί θα σας οι πω, θα σας πω, διότι έχουμε τρομερά προβλήματα στο να αξιοποιήσουμε προσωπικό. Πήραμε λοιπόν μέτρα και το επόμενο διάστημα, όπως έχουμε πει, θα κλείνουν οι εφορίες κάποιες μέρες για να έχουμε πιο πολύ στον έλεγχο. Θα φέρουμε προσωπικό από τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα στις φορολογικές υπηρεσίες. Θα πάρουμε ένα σωρό μέτρα ενίσχυσης του προσωπικού, με δεδομένο ότι δεν μπορούμε να πάμε σε προσλήψεις αυτή τη στιγμή. Θα τρέξουμε τις προσλήψεις που έχουν αποφασιστεί. Πήραμε λοιπόν μέτρα και στη συγκεκριμένη περίοδο, την τουριστική περίοδο, οργανώσαμε ελέγχους ώστε για πρώτη φορά, εγώ θέλω κάποια στιγμή να έρθουν τα δεδομένα και από τα προηγούμενα χρόνια, για πρώτη φορά έχουμε κάθε εβδομάδα 5,5 με 6.000 επιχειρήσεις που ελέγχονται στην Ελλάδα σε τουριστική περίοδο. Και μάλιστα σε μια εποχή που έχουμε και εμείς άδεια, στο προσωπικό μας πρέπει και εμάς να πάρει άδεια, σε μια εποχή που έχουμε πολύ λίγο προσωπικό, έχουμε μείνει με 9.000 εφοριακούς από 14.000-15.000 που ήμασταν προμνημονίου.
Έχουμε λοιπόν ξεκινήσει ένα μεγάλο σχεδιασμό που αυτό είναι αυτό που γίνεται τώρα. Και έχουμε μπροστά μας θέματα λαθρεμπορίου. Δηλαδή... Πριν πάμε στο λαθρεμπόριο. Ελέγχους μας λέτε. Ωραία. Ελέγχεται. Βάζετε πρόστιμα. Τα παίρνετε αυτά τα πρόστιμα. Γιατί ο κόσμος είναι... ξέρετε τι λέει. Γιατί... Δεν θέλω ούτε καν να μπει φυλακή. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ο άλλος που είναι ο μεγάλο επιχειρηματίας που χρωστάει τις Μιχαλούς να μπει στη φυλακή. Να δούμε τα αποτελέσματα. Να φέρει τα λεφτά, τα κλεμμένα σου λέει, ή αυτά που δεν έχει αποδώσει το κράτος, να τα αποδώσει. Αυτά ζητάει ο κόσμος. Δύο πράγματα λοιπόν. Το ένα είναι ότι έχουμε ήδη δημοσιοποιήσει και οριστικοποιείται το επόμενο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τις πολιτικές εξελίξεις, το νομοσχέδιο για την εθελοντική αποκάλυψη κεφαλαίων, δηλαδή για τα χρήματα που έχουν Έλληνες πολίτες στο εξωτερικό κυρίως, αλλά και στο εσωτερικό. Και θα είναι μια σειρά από ενέργειες, θα είναι η τελευταία ενέργεια αυτή που κάνει το Υπουργείο Οικονομικών, διότι αμέσως μετά από αυτό έρχεται το περιουσιολόγιο, το οποίο από τα θετικά του νόμου που ψηφίστηκε τώρα είναι ότι έχουμε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να τελειώσει το περιουσιολόγιο. Βέβαια, είναι ανέκδοτο. Αλεξιάδη, πλέον, είναι, δηλαδή. Είναι ανέκδοτο, αλλά πρέπει να γίνει. Και μετά την ολοκλήρωση, μετά το νομοσχέδιο και την εθελοντική αποκάλυψη, μετά από το περιουσιολόγιο, πάμε σε μια πολύ, αρχή, πολύ απλή αρχή στο φορολογικό μας σύστημα. Ό,τι δεν έχει δηλωθεί και όπου το βρούμε και όπου το εντοπίσουμε, θα έχει τόσο μεγάλα πρόστιμα και προσαυξήσεις, θα φτάνουν την αξία του. Και από εδώ και πέρα, οποιαδήποτε αλλαγή στην περιουσιακή κατάσταση του πολίτη, δεν χρειάζονται δηλώσεις πόθεν έσχες κτλ., θα δικαιολογείται από την ετήσια φορολογική του δήλωση. Πάμε σε μια σημαντική αλλαγή στα θέματα φοροδιαφυγής. Και στο κομμάτι, το δεύτερο κομμάτι σε αυτό που ρωτήσατε πριν, είναι σε εξέλιξη και θα τις ενδυναμώσουμε και θα τις οργανώσουμε καλύτερα μεγάλη έλεγχη σε μεγάλες υποθέσεις, όπως είναι σε εξέλιξη και θα βγει το επόμενο χρονικό διάστημα αυτή η διασταύρωση των τραπεζικών λογαριασμών με το τι έχουν δηλώσει οι Έλληνες οι φορολογούμενοι στις δηλώσεις τους. Αν για παράδειγμα ένας πολίτης το 2008 είχε ετήσιο εισόδημα 50.000 ευρώ αλλά έχει κάνει κατάθεση 500, αυτός θα κληθεί αυτόματα να δικαιολογήσει και να πληρώσει σχετικά πρόστιμα. Αυτά στην περίπτωση βεβαίως που είστε ξανά κυβέρνηση. Διότι είμαστε πλέον σε μια προεκλογική περίοδο. Τελείωσε. Παραιτήθηκε αυτή η κυβέρνηση. Δεν υπάρχει δυνατότητα να προχωρήσετε σε νομοσχέδια αυτή τη στιγμή. Η νέα Βουλή θα προχωρήσει σε αυτά τα νομοσχέδια να τα ψηφίσει. Άρα λοιπόν πάμε να δούμε συγκεκριμένα προεκλογικά. Έχουμε κατέβει, έχει ξεκινήσει αυτή η προεκλογική περίοδος. Ποια είναι η διαφορά του οικονομικού προγράμματος αυτή τη στιγμή του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τα οικονομικά προγράμματα που καταθέτουν τα άλλα κόμματα? Διότι και εσείς μπήκατε σε αυτή τη λογική του μνημονίου. Λέτε υπάρχουν μνημονιακοί. Τι τα κάνουμε, δεν μπορούμε ας πούμε, να ξεφύγουμε από αυτούς τους όρους που μας έχουν βάλει. Θα χορέψουμε με τους ρυθμούς που μας έχουν βάλει. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε το δάσος. Υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις οι οποίες θεωρούν το μνημόνιο και τη μνημονιακή πολιτική ευαγγέλιο, σωτηρία. Θυμόσαστε από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 τη λογική του μονόδρομου και ότι έτσι τα πράγματα και δίνει κάτι διαφορετικό. Καλά, αυτό αποδείχτηκε όμως ότι είναι μονόδρομος. Μισό λεπτό. Υπάρχουν αυτές οι πολιτικές δυνάμεις με τις οποίες εμείς είχαμε και έχουμε πλήρη αντίθεση. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναγκάστηκε να πάει σε μια συγκεκριμένη πολιτική επιλογή, όχι από ιδεολογικές ή άλλες αρχές, από πολιτική αναγκαιότητα. Και εδώ ερχόμαστε στο αυτό που είπαμε στην αρχή της κουβέντας, ότι πρέπει αυτοί που διαφωνούν σε αυτό κάποια στιγμή να πούν τι έπρεπε να κάνουμε. Και επειδή ακούμε πάρα πολύ κριτική για τον τελευταίο νόμο του 43-36, εγώ καταγράψει 20-21 σημεία θετικά, όσο και να ακούγεται περίεργο, σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Δεν είναι όλα αρνητικά. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα στα θέματα φορολογίας που ψηφιστήκαν τώρα που είναι πάρα πολύ θετικά. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Θα μου πείτε, βέβαια, αφορά λίγους πολίτες. Και έναν αφορά είναι πολύ σημαντικό. Αυτή η δυνατότητα διαγραφής οφειλών προς το δημόσιο υπήρχε στο παρελθόν. Το συζητάγαμε ποτέ. 20.000. Νομοθετήθηκε τώρα. Νομοθετήθηκε. Αφορά εκείνο το κομμάτι της κοινωνίας που δεν μπορεί να καλύψει τις στοιχειώδεις ανάγκες και εμείς τον τρέχουμε σε φορείες και σε δικαστήρια. Κύριε Αλεξιάδη, πολύ σωστό. Θέλω να μας πείτε πώς εσείς θα πιάσετε τους φοροφυγάδες που οι άλλοι δεν τους πιάσανε. Όχι μόνο όμως τους πολύ πλούσιους, που αυτό έχετε κάνει σημαία, αλλά πρέπει να πιάσετε και τους μικρομεσαίους. Γιατί εκεί υπάρχει και το πολύ χρήμα. Αυτού... Κάποτε ο κύριος Τσίπρας έλεγε εμείς θα πιάσουμε τους μεγάλους. Τώρα έχετε αλλάξει νομίζω. Όχι. Ο κύριος Τσίπρας δεν έλεγε ποτέ ότι θα πιάσουμε μόνο τους μεγάλους. Η στόχευση του ΣΥΡΙΖΑ πλαίσια φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου ήταν διαρκής και μάλιστα είναι το σημείο κριτικής στις προηγούμενες κυβερνήσεις, διότι εδώ δεν πρέπει να ξεχνιόμαστε. Την προηγούμενη περίοδο της Βουλής, Ιούλιο 2012,
με Ιούνιο 2014, η προηγούμενη περίοδος της Βουλής ψήφισε περίπου 15 χαριστικές, συγκεκριμένες χαριστικές διατάξεις, φωτογραφικές, που εξυπηρετούσαν συγκεκριμένα συμφέροντα. Και θα σας πω μετά και για το χώρο του ΜΜΕ, μια και είμαστε στο χώρο αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω λοιπόν πώς θα έρθουν και θα μας κριτικάρουν στην προεκλογική περίοδο κάποιοι, όταν εμείς αποδείξαμε αυτό το χρονικό διάστημα ότι δεν εξυπηρετούμε κανένα τέτοιο συμφέρον. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα έρθουν κάποιοι και θα μας κουνήσουν το δάχτυλο και θα μας πούνε τι κάνατε για τα θέματα φοροδιαφυγής, όταν είναι σαφές ένας μνημονιακός νόμος από το 2010, ο περίφημος νόμος για το φόρο τηλεοπτικών διαφημίσεων, κάθε τέλος του χρόνου αναβαλόταν για τον επόμενο. Και δεν υπήρχε πουθενά σε κανένα κανάλι, σε καμιά εφημερίδα, πουθενά για τους γνωστούς λόγους λειτουργίας της διαπλοκής, τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Εμείς λοιπόν αυτό αποφασίσαμε και το υλοποιούμε και βάζουμε να πληρώσουμε. Πάντως βγάλατε και μία ανακοίνωση σε σχέση με τη μη επιβολή του ΦΠΑ. Ποιοι εξαιρούνται, και βγήκαν χθες κάποιοι και είπαν ότι αρχίζετε και φωτογραφίζετε συγκεκριμένα ιδιωτικά σχολεία τα οποία τα βγάζετε έξω από την υποχρέωση να καταβάλουν το 23% του ΦΠΑ. Νομίζω ότι αυτοί που κάνουν αυτή την κριτική δεν διαβάσανε και την εισηγητική έκθεση του νόμου και τη διάταξη του νόμου. Ο νόμος είναι σαφής. Και είπαμε με σαφήνεια κάποια πράγματα. Δεν κρυβόμαστε, δεν έχουμε λόγο να κρυφτούμε. Διότι ούτε μας κρατάει κανένας, ούτε έχουμε ιδιαίτερη σχέση με κανέναν. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι του ΦΠΑ στην εκπαίδευση, που ξέρουμε ότι είναι ένα δύσκολο μέτρο και δημιουργεί πρόβλημα, όταν το σχολείο έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, είναι δηλαδή νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία περιγράφουμε, δεν βγάλαμε ένα κατάλογο να πούμε το σχολείο Α, Β, Γ, Δ. Είπαμε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, απαλλάσσεται του ΦΠΑ. Όσα από τα σχολεία θέλουν να λειτουργήσουν με λογική μη κερδοσκοπική και όχι με στόχο να βγάλουν χρήματα κάποιοι επιχειρηματίες, αλλά να προσφέρουν στα παιδιά, μπορούν να μπουν και αυτοί στη διάταξη και να γλιτώσουν το ΦΠΑ. Κυρία Αλεξιαδή, έχουν ακουστεί πάρα πολλά για το πλαστικό χρήμα και ότι τα capital controls έκαναν τους ανθρώπους να αποκτήσουν κάρτες και να μάθουν να το χρησιμοποιούν. Και εμείς εδώ αναρωτιόμαστε γιατί τόσο καιρό δεν έχει γίνει αυτό. Και αν τώρα μέσω των capital controls θα ξεκινήσει ο κόσμος να είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί πλαστικό χρήμα και για τις αποδείξεις και για να ξέρουμε πώς αξοδεύουμε. Να ξέρουμε όχι εμείς, να ξέρει το κράτος πώς αξοδεύουμε. Υπάρχει περίπτωση ένας πολίτης που μας ακούει να νομίζει ότι εμείς στο Υπουργείο Οικονομικών έχουμε 3-4 προτεραιότητες και ασχολιόμαστε μόνο με αυτά και για όλα τα άλλα λέμε αφήστε τα πίσω. Εμείς στο Υπουργείο Οικονομικών ασχολιόμαστε με όλα, αντιμετωπίζουμε το άμεσο. Κάνουμε σχεδιασμούς βραχυχρόνιους, αλλά κάνουμε σχεδιασμούς που φτάνουν ακόμα και 2-3 χρόνια πίσω. Διότι αν δεν λειτουργήσεις έτσι, όσο μικρό πολιτικό ορίζοντα και να έχει η θητεία σου, αν δεν λειτουργήσεις μια λογική σχεδιασμού μακροχρόνια, δεν θα έχεις αποτελέσματα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το κομμάτι του πλαστικού χρήματος, επειδή το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν καταγράφεται πώς αξοδεύεις. Βεβαίως, θα σας πω. Επειδή το επόμενο χρονικό διάστημα, με βάση τον νόμο που ψηφίστηκε, θα πάμε σε μεγάλες αλλαγές στα θέματα φοροδιαφυγής και στα θέματα φορολογίας εισοδήματος. Οι σχεδιασμοί που ήδη κάνουμε, σχεδιασμοί λέμε, δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα, διότι αν τα αποφασίσουμε θα το ανακοινώσουμε, είναι να αξιοποιήσουμε πλέον τη σχέση του πολίτη με την πλαστική του κάρτα ή με την τράπεζα, με το web banking κτλ., ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε ένα μεγάλο χτύπημα στον τομέα της φοροδιαφύγησης. Λοταρία. Αυτό που λοιπόν ακούστηκε κάποια στιγμή. Γιατί, κοιτάξτε, όλα είναι αξιοποιήσιμα. Εάν εμένα μου λέτε να πηγαίνω να ψωνίζω και να χρησιμοποιώ την κάρτα μου, αλλά να μην έχω κανένα όφελος από όλη αυτή την ιστορία. Ενώ αντίθετα μπορεί να μου πει και ο καταστηματάρχης να σου πω κάτι, θα γλιτώσεις και εσύ, θα γλιτώσω και εγώ, δεν θα σου κόψω απόδειξη, δώσε μου μετρητά και θα το πάρεις αυτό το προϊόν με 1.000 ευρώ λιγότερα. Μπορεί να μπω, θα μπω. Μπαίνει ο κόσμος σε αυτή τη διαδικασία. Θα σας πω, σε ό,τι αφορά το κομμάτι της κάρτας, εμείς θέλουμε να χρησιμοποιεί ο πολίτης όσο μπορεί περισσότερο, στο μεγαλύτερο ποσοστό συναλλαγών του την κάρτα. Και για να το κάνουμε αυτό, πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να δώσει κίνητρα στον πολίτη. Ένα κίνητρο θα μπορούσε να είναι, δεν λέω ότι θα γίνει, το ξαναλέω, λέω ότι σχεδιάζουμε. Ένα κίνητρο θα μπορούσε να είναι ότι ότι αναγνωρίζουν το αφορολόγητό σου μόνο εάν είναι μέσω κάρτας. Και αν μάλιστα είναι και μέσω αυτή τη διαδικασία, να έχει κάποια κίνητρα ο πολίτης εκεί.
Όπως επίσης αναγνωρίζουν τα αφορολόγητα όσους στις ιατρικές δαπάνες μόνο αν είναι μέσω κάρτας. Δηλαδή αν είναι πληρωμή μέσω κάρτας ή μέσω τραπέζης με πάγια τραπεζική εντολή. Πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτά τα πράγματα που γίνονται σε πολλές άλλες χώρες και για να χτυπήσουμε τη φοροδιαφυγή αλλά και να εξυπηρετήσουμε τον πολίτη για να μην χρειάζεται να μαζεύει χαρτάκια κτλ. Είναι αυτό κάτι απλό μας φαίνεται. Μας γίνεται είναι σε όλες τις χώρες του κόσμου και την τσίχλα ακόμα την πληρώνει έτσι. Γιατί εδώ δεν γίνεται. Εμείς το έχουμε ήδη ξεκινήσει. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα βγει όλος ο σχεδιασμός για αυτό το πράγμα. Σε ό,τι αφορά το θέμα της λοταρίας που είπατε, μία από τις ιδέες που μας έχουν κατατεθεί είναι ότι αφού ο πολίτης θα καταναλώνει μέσω κάρτας πλέον όλο το μισθό του και όλες τις ανάγκες και θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει και να χτυπηθεί και η φοροδιαφυγή. Διότι φανταστείτε σε μια κοινωνία όπου κυκλοφορεί μόνο πλαστικό χρήμα ή όλα γίνονται μέσω τραπεζών, είναι δύσκολο αυτός που έχει τα μαύρα από κάποια άλλη δουλειά θα τα κάνει τι, άντε να πάει να πάρει ψηλοπράγματα για να μπορέσει να κινηθεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα έπρεπε να εξετάσουμε ακόμα και τα κίνητρα όπως η λοταρία που λέτε, ανά ένα ποσό χρήσης της κάρτας, το δημόσιο να κληρώνει κάτι από τα ακίνητα που έχει ή κάποιο άλλο περιουσιακό στοιχείο. Και θα πρέπει να δούμε κίνητρα όχι μόνο αυτού του χαρακτήρα, θα πρέπει να δώσουν κίνητρα και οι τράπεζες και όχι να έχει μια μικρομεσαία επιχείρηση το 2% επί του τζίρου για να χρησιμοποιήσει ταμιακή μηχανή. Υπάρχουν επιχειρήσεις που δεν δίνουν 2% επί του τζίρου του στο Υπουργείο Οικονομικών. Δεν μπορεί να το δώσει στην τράπεζα. Θα πρέπει να προστατευτούν οι επιχειρήσεις αυτές που θα επιλέξουν αυτό το πράγμα από τα χρέη προς το δημόσιο και τις τράπεζες. Όχι δηλαδή θα βάλει η ταβέρνα της γειτονιάς μηχάνημα τέτοιο, θα παίρνει την κάρτα, αλλά ό,τι έσοδα έχει μετά θα πηγαίνει εφορία και θα λέει το βρήκα στο λογαριασμό, στο πήρα, ή θα λέει η τράπεζα χρωστά, στο πήρα. Αυτά θα πρέπει να τα αφήσουμε έξω για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Και τέλος θα πρέπει οι τράπεζες να δώσουν ισχυρά κίνητρα στους πολίτες μέσω επιστροφών ποσών, μπόνους ή οτιδήποτε άλλο για το θέμα αυτών των πραγμάτων. Ωραία, είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Επίσημα όχι ακόμα, είμαστε στην προεκλογική περίοδο. Έχει παραιτηθεί η κυβέρνηση. Ναι. Τι... Δεν έχουν προκηρυχθεί εκλογές. Θέλουμε να μας πείτε εσείς πού θα κάνετε τη διαφορά, πού θα στηριχτείτε σε ό,τι αφορά την οικονομία από τη στιγμή που τον ασκήσετε το μνημόνιο πλέον δεν ισχύει, για να πείσετε τον κόσμο να σας ψηφίσει. Το έπιασα το υπονοούμενο, αλλά πάμε παρακάτω. Εμείς θα πάμε. Δεν υπονοούμενο, ότι. Ευθέως λέω. Με κανένα υπονοούμενο. Εμείς δεν θέλουμε. Εμείς δεν... Όχι, λέω σε σχέση με το μνημόνιο και καταλαβαίνουμε το πού θα παιχτεί η προεκλογική περίοδος, αλλά εμείς με σαφήνεια, σε όσους μας λένε αυτό το πράγμα, θα τους λέμε ότι εμείς δώσαμε τη μάχη. Υποχωρήσαμε σε κάποια τομέα, δώσαμε τη μάχη, δεν χάσαμε τον πόλεμο. Παραμένουμε εκεί για να αγωνιζόμαστε για τα ζητήματα της κοινωνίας. Για ποιο λόγο, πείτε μου, να σας ψηφίσει κάποιος που ενώ βγαίνετε και λέτε δεν είναι στην ιδεολογία μας, δεν είναι στο DNA μας, δεν το πιστεύουμε δεν αυτό αρέσει, το πράγμα. Δεν μας αρέσει, δεν θα το θέλαμε αυτό το πράγμα. Παρ' όλα αυτά όμως καλούμαστε να το διαχειριστούμε και ψηφίστε μας. Ενώ άλλος βγαίνει και λέει εμένα είναι στην ιδεολογία μου, είναι στο DNA μου. Και έχω και την εμπειρία. Έχω γιατί και εσείς την δεν εμπειρία. Έχετε καν την εμπειρία. Έχω κάνει και δύο μνημόνια μέχρι τώρα. Λοιπόν, ψηφίστε εμένα. Ναι. Γιατί είμαι καλύτερος. Εκεί λοιπόν ο πολίτης θα καθίσει και θα δει ποιος έκανε την καλύτερη συμφωνία. Ο πολίτης θα καθίσει και θα δει ποιος διαχειρίστηκε καλύτερα την όλη κατάσταση. Ο πολίτης θα δει ποιος διαπραγματεύτηκε καλύτερα. Διότι σκεφτείτε να είχε τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης η κυβέρνηση που είχαν άλλες κυβερνήσεις και σε σχέση με τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου και με άλλα ζητήματα. Διότι άλλο πράγμα είναι να πας να διαπραγματεύεσαι τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2015 με υποθηκευμένα ήδη τα επιχειρήματά σου σε πολλούς τομείς λόγω της κατάστασης της οικονομίας, και άλλο πράγμα είναι να το κάνεις αυτό το 2010. Ο πολίτης λοιπόν θα απαντήσει σε αυτό, αλλά στο αέναο ερώτημα που θα έρχεται και θα επανέρχεται, ότι γιατί εσείς ενώ οι άλλοι κάναν κάτι περίπου το ίδιο, εδώ μπαίνει και μια αυτονόητη απάντηση. Οι άλλοι δοκιμάστηκαν και στα θέματα διαπλοκής και στα θέματα εξυπηρέτησης συγκεκριμένων συμφερόντων και στα ζητήματα του λαθρεμπορίου, της φοροδιαφυγής. Κάποια στιγμή να οργανώσετε μια συζήτηση όταν ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος, όπως ζήτησα και πριν, και να έρθουν να μας πούνε οι εκπρόσωποι των άλλων κομμάτων τι κάνανε για τη φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να εγγυηθεί ότι στη φοροδιαφυγή και στο λαθρεμπόριο, όπως και σε πολλούς άλλους τομείς, δίνει και θα δώσει τη μάχη καλύτερα από τους άλλους. Αποτέλεσμα αυτό δεν έχουμε δει ακόμα. Βέβαια, ήταν μόνο 7 μήνες και είχατε το μαχαίρι στο λαιμό αυτό με την διαπραγμάτευση. Αποτελέσματα υπάρχουν. Αυτό είναι μια καλή δικαιολογία. Αλλά δεν αποτελέσματα να υπάρχουν. Αποτελέσματα στον τομέα της φοροδιαφυγής υπάρχουν. Ποια είναι τα αποτελέσματα? Βεβαίως και υπάρχουν αποτελέσματα. Μην πιάνουμε το γενικό λογισμικό. Πόσα έχουν εισρεύσει κάποια εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια στα ταμεία, ποτέ... όπως λέγατε, γιατί όταν σας ρωτούσαμε πώς θα βγει το πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη, μας λέγανε από τη φοροδιαφυγή. Θα σας πω λοιπόν.
Δεν πρέπει να κρίνουμε λογιστικά κάποια αποτελέσματα με σε σχέση με τα πραγματικά αποτελέσματα. Γιατί βγαίνουν ορισμένοι, πιθανά να μην έχουν μια εμπειρία στα θέματα προϋπολογισμού, και λένε: μα το πρώτο 7μηνο του έτους πέσαμε έξω σε σχέση με τον προϋπολογισμό τόσο τοις εκατό. Μα αν το πρώτο 7μηνο του έτους είχαμε προβλέψει ότι θα πάρουμε τόσα έσοδα τις φορολογικές δηλώσεις και για συγκεκριμένες ευθύνες και λόγους πήγαν πίσω οι φορολογικές δηλώσεις και ταλαιπωριέται τώρα ο κόσμος, οι λογιστές, για να προλάβουμε όλες αυτές τις προθεσμίες, αυτό είναι μια λογιστική μετακίνηση των εσόδων. Και δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να κριθεί, γιατί, ή η κυβέρνηση, γιατί εδώ εκπροσωπώ την κυβέρνηση, όχι το ΣΥΡΙΖΑ, να μην πω σε αυτόν τον ρόλο. Εάν λοιπόν η κυβέρνηση αυτή πρέπει να κριθεί, δεν θα κριθεί, γιατί σε συνθήκες διαπραγμάτευσης, συνεχούς νομοθεσίας και κατάρρευσης της αγοράς που έγινε με το κλείσιμο των τραπεζών, δεν μπορέσαμε να έχουμε τα φορολογικά έσοδα που είχαμε. Βεβαίως και είχαμε αποτελέσματα στη φοροδιαφυγή. Αυτό φαίνεται από μεγάλες υποθέσεις που πάνε πολύ καλά οι έλεγχοι και έχουν αποτελέσματα. Αυτό φαίνεται ότι μπήκαμε να ελέγξουμε χώρους που παλιά υπήρχε ένα άβατο. Οι χώροι που μπήκαμε να ελέγξουμε σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου, σε μικρετικές υπηρεσίες, πόσοι τέτοιοι έλεγχοι είχαν γίνει στο παρελθόν για να καταλάβουμε. Οι έλεγχοι που γίνονται τώρα στην τουριστική περίοδο, πόσοι τέτοιοι έλεγχοι γίνονταν στο παρελθόν. Βεβαίως και έχουμε αποτελέσματα στο συγκεκριμένο 7μηνο και αυτά τα αποτελέσματα θα εμφανιστούν όλα στην προεκλογική περίοδο. Γιατί είχατε πει σε μια παλιότερη συνέντευξή σας ότι θέλουμε, αλλά δεν μπορούμε. Θέλουμε να κάνουμε κάποια πράγματα και δεν μπορούμε, διότι. Ενώ θέλαμε να ασκήσουμε μια οικονομική και μια φορολογική πολιτική με ένα άλλο περιεχόμενο, από ένα σημείο και μετά έπρεπε αυτή η πολιτική να είναι αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης. Και όχι, τώρα πλέον. Όχι, ότι δεν μπορείτε επειδή δεν υπάρχει το προσωπικό, είναι όλη αυτή η γραφειοκρατία κτλ. Μα είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα αυτό, το ότι όταν δεν έχουμε το προσωπικό σε σχέση με τον πληθυσμό της χώρας, ούτε καν αυτό που έχει η Γερμανία ή το Λουξεμβούργο. Εάν δηλαδή εμείς είχαμε την ίδια αναλογία πληθυσμού εφοριακών που έχει η Γερμανία, αντί για 9.000 θα ήμασταν 15.000 εφοριακοί. Μάλιστα. Και αν ήμασταν όσο το Λουξεμβούργο θα ήμασταν 19.000. Άρα μπορεί μέσω της κινητικότητας να έρθουν κάποιοι άνθρωποι από άλλα πόστα να μετεκπαιδευτούν και να γίνουν εφοριακοί. Ήδη αυτό το ξεκινήσαμε. Ναι. Είπαμε ακριβώς πώς θα γίνουν οι πρώτες 1.000 μετατάξεις από τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα στο Υπουργείο Οικονομικών με συγκεκριμένα κριτήρια για να μην υπάρχει ρουσφετολογία ή οτιδήποτε άλλο. Και θα πρέπει αμέσως μετά τη λήξη αυτής της προεκλογικής περίοδου και της έναρξης νέων συζητήσεων με τους θεσμούς να προσπαθήσουμε να τους πείσουμε, και εγώ πιστεύω θα τους πείσουμε, ότι χρειάζονται εργαλεία δουλειάς στο φορολογικό και τελωνιακό μηχανισμό σαν αυτά που έχουν οι άλλες χώρες. Δεν ζητάμε να γίνουν θαύματα. Κυρία Αλεξιάδη, επειδή το γνωρίζετε καλύτερα από εμάς, η οικονομία δεν είναι μόνο να τρέχεις να πιάνεις αυτόν που δεν πλήρωσε και να επιβάλλεις φόρους. Και συνήθως να την πληρώνει και ο φτωχοδιάβολος σε αυτή την περίπτωση και οι άλλοι να είναι μια χαρά και να απολαμβάνουν όλα τα θετικά, ας πούμε, του πλουτισμού τους μέχρι στιγμής, ας πούμε. Το θέμα είναι να ασκείς και τέτοιες πολιτικές. Να μην κλείνουν επιχειρήσεις, να δίνεις δουλειά σε εργαζόμενους. Να ασκείς και τέτοιες πολιτικές. Όχι, γιατί μέχρι τώρα ποιος ήταν ο εύκολος τρόπος. Ο εύκολος τρόπος, εγώ είμαι μισθοσυντήρητος, είμαι συνταξιούχος, μπορείς να με βρεις, ξέρεις ποια είναι τα εισοδήματά μου, έρχεσαι και με φορολογείς. Έχω ένα σπίτι, αυτά, τελεία, μέχρι εκεί. Άρα λοιπόν χρειάζεται ο κόσμος να τους πείτε αυτή τη στιγμή που είναι, επαναλαμβάνω, προεκλογική περίοδος, και τέτοιου είδους επιχειρήματα για να τους πείσετε, αν θέλετε να εκλεγείτε, τι θα κάνετε με πολιτικές που έχουν να κάνουν με τις επιχειρήσεις, με τους εργαζόμενους, με τους συνταξιούχους. Έχω ήδη, πολύ σωστό το ερώτημα και θα σας απαντήσω με ευθύτητα, έχω ήδη υποστεί κριτική, γιατί σε συνέντευξή μου είπα δύο πράγματα. Το ένα, ότι η επιχείρηση δεν υπάρχει, δεν έχει. Ο λόγος ύπαρξή της, το καταστατικό της, δεν έχει μια ταμπέλα απ' έξω που να λέει ότι η επιχείρηση υπάρχει για να δίνει φόρους στο ελληνικό δημόσιο. Η φορολογία των επιχειρήσεων δεν είναι ο αυτοσκοπός λειτουργίας των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις υπάρχουν για να μπορούν να ζουν οι επιχειρηματίες, να δίνουν θέσεις εργασίας, να βοηθούν την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και μετά από όλα αυτά να δίνουν και φόρους στο δημόσιο. Μια λογική υπερφορολόγησης ή άδικης κατανομής των φόρων δεν είναι σωστή. Δεν θέλω ούτε να λαϊκίσω, ούτε να πω ότι πρέπει να ενισχύσουμε αυτούς και να κυνηγήσουμε τους άλλους. Πρέπει να κάνουμε αυτό που λέει το Σύνταγμά μας πράξη. Δηλαδή, όλοι πληρώνουμε χωρίς διακρίσεις, ανάλογα με τις δυνάμεις μας. Σε ό,τι αφορά όμως το κομμάτι πάλι των επιχειρήσεων, έχω πάλι υποστεί κριτική, γιατί σε συνέντευξή μου σαν υπουργός βγήκα και είπαμε, όπως το πίστευα, γιατί εγώ λέω αυτά που πιστεύω, δεν λέω κάτι σαν γραμμή ή οτιδήποτε άλλο, ότι πρέπει να προστατεύσουμε την ελληνική ναυτιλία από μια λογική υπερφορολόγησης και μια λογική
που έχουμε αποπιέσεις από άλλες χώρες στο να τους φορολογήσουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Για ποιο λόγο? Για να κρατήσει την ανταγωνιστικότητά της. Δεν έχουμε μία λογική φόρη-φόρη-φόρη. Έχουμε μία λογική δίκαιης κατανομής και αναλογικής κατανομής των φόρων. Και στο παράδειγμα της ναυτιλίας, μια και είπα γι' αυτό. Μα δεν τους υπερφορολογείται. Έχουν ένα σωρό φοροαπαλλαγές. Συγκεκριμένα. Στο κομμάτι της ναυτιλίας, αυτό που είπα. Και είναι... έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, θα τους φορολογήσουμε, θα τους κάνουμε. Τίποτα δεν έχει κάνει. Το επέβαλε η Τρόικα δηλαδή. Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είμαστε απόλυτα συνεπείς, διότι λέγαμε ότι αλλαγές στο κομμάτι της φορολογίας της ναυτιλίας μέσα από διάλογο. Και βεβαίως και θα πληρώσει περισσότερους φόρους στην ναυτιλία. Ο κ. Βενιζέλος το έλεγε αυτό. Θα τους ρωτήσουμε και άμα θέλουν. Και θα πρέπει να μας πει ο κ. Βενιζέλος το τι έκανε σε αυτό το τομέα, ναι. Αλλά αυτό είναι κομμάτι της ιστορίας. Στο κομμάτι της ναυτιλίας λοιπόν. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Βεβαίως και πρέπει να αυξηθεί η φορολογική επιβάρηση των ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά μέχρι ποιο όριο? Μέχρι το όριο να μπορούν να είναι ανταγωνιστικές. Διότι εγώ τώρα που μελετώ πιο καλά τα πράγματα στα θέματα αυτά, βλέπω ότι υπάρχουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ευνοϊκότερο καθεστώς στο κομμάτι της ναυτιλίας, της φορολογίας, από ότι οι ελληνικές. Και εγώ απορώ, αφού η ελληνική ναυτιλία έχει τόσο προνομιακό φορολογικό καθεστώς, γιατί δεν έρχονται επιχειρήσεις από το εξωτερικό να εγκατασταθούν στην Ελλάδα, αλλά πάνε στην Κύπρο, στη Μάλτα ή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες? Και γιατί άλλες ευρωπαϊκές χώρες τηλεφωνούν και στέλνουν μηνύματα σε ελληνικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις και τους ζητά να πάνε έξω? Αναφέρθηκα στο κομμάτι της ναυτιλίας για να σας δείξω ότι δεν έχουμε μία λογική φόρη-φόρη-φόρη. Έχουμε μία λογική και ανάπτυξης και δίκαιης κατανομής των βαρών. Πάμε σε ένα άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι, το κομμάτι της διαφθοράς στους εφοριακούς. Και επειδή εσείς ήσασταν επικεφαλής των εφοριακών στο συνδικαλιστικό σας όργανο, πείτε μας τι έχετε κάνει αυτό. Είναι γνωστό και σχεδόν σε πάρα πολύ κόσμο έχει τύχει ότι με τους εφοριακούς παίζεται κάτι. Δηλαδή, άμα τα πάρουνε, καλώς, άμα δεν τα πάρουνε, κακώς. Ούτε με την προηγούμενη ιδιότητά μου, ούτε με την τωρινή, θα μασίσω τα λόγια μου. Βεβαίως και το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Αλλά πρέπει να δούμε σε ποιο βαθμό είναι υπαρκτό και αν πίσω από την ανάδειξη του προβλήματος αυτού πάμε να περάσουμε άλλες πολιτικές. Βεβαίως και πρέπει να υπάρχουν μέτρα. Και επεξεργαζόμαστε τέτοια μέτρα στο να χτυπηθεί η διαφθορά. Να μην υπάρχει η άμεση επαφή, αυτό που λέμε. Όχι, όχι, δεν είναι το πρόβλημα η άμεση επαφή. Ναι. Η άμεση επαφή είναι ένα από τα προβλήματα, αλλά και η άμεση επαφή να μην υπάρχει. Σας διαβεβαιώ ότι όλο αυτό το πάρτι, γιατί δεν είναι ένα μονόπρακτο υπόθεση της διαφθοράς, είναι ένα ολόκληρο πάρτι που γίνεται. Όλο αυτό το πάρτι και προσωπική επαφή να μην υπάρχει, υπάρχουν οι δίωδοι για να βρεθούν οι δρόμοι και να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν. Εκεί βεβαίως και πρέπει να χτυπηθούν τα ζητήματα διαφθοράς όπου υπάρχουν και στο βαθμό που υπάρχουν, χωρίς να στοχοποιούμε κλάδους ή εργαζόμενους, διότι βεβαίως και πρέπει να καταδικάσουμε, και είχαμε πρόσφατα φαινόμενο και σύλληψης και παραπομπή σε δίκη και απόλυσης, βεβαίως και πρέπει να καταδικάσουμε αυτό. Τι θα πούμε όμως για τους ελεγκτές που έπρεπε να μπουν στη συναυλία, δεν θέλω να πω ότι το νησί του τον καλλιτέχνη, και να ελέγξω το αν υπάρχουν πλαστές θεαμιακές μηχανές και πληρώσαν από την τσέπη τους και την είσοδο στο χώρο, από την τσέπη τους και το ποτό που πήρανε για να μην τους πάρουν είδηση οι άλλοι και σταματήσουν τις θεαμιακές μηχανές, και δεν έχω τρόπο να βρω από το δημόσιο λογιστικό να καλύψω τα λεφτά που πληρώσαν οι ίδιοι οι ελεγκτές. Άλλο πράγμα είναι το κυνήγι της διαφθοράς που πρέπει να το κάνουμε και το ξεκινήσαμε και γίνεται με συγκεκριμένα μέτρα και θα πω αμέσως τα μέτρα αυτό. Και άλλο πράγμα να πάμε σε ένα κυνήγι μαγισσών. Στο κομμάτι της διαφθοράς ο Πρωθυπουργός έχει συστήσει μια επιτροπή διυπουργική, στην οποία με τίμησε και εμένα με το να με κάνει μέλος, που έχουμε πάρει ήδη συγκεκριμένα μέτρα και προχωρούμε σε αυτά τα μέτρα. Και είναι ένα από τα ανοιχτά μέτωπα το θέμα της διαφθοράς. Η φοροδιαφυγή, το λαθρεμπόριο και η διαφθορά είναι τα σημεία αιχμής της κυβερνητικής μας πολιτικής. Μάλιστα. Θα κάνουμε την ερώτηση που κάνουμε κάθε φορά, νομίζω, σε ανθρώπους που προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα το αντιμετωπίσουμε αυτό. Θα βρεθείτε σε κάποιο πάνελ τώρα με πρώην συντρόφους σας, με ανθρώπους που ήσασταν φίλοι, που είχατε κοινές απόψεις, αφετηρίες. Αλλά τελικά οι δρόμοι σας ορίζουν αυτή τη στιγμή. Πώς θα αισθανθείτε? Γιατί μάλλον θα γίνουν και σκληρές μάχες, και οι πιο σκληρές μάχες θα διεξαχθούν μεταξύ, από ό,τι όλοι λένε, μελών της κυβέρνησης και ανθρώπων που θα παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ και πρώην στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που θα της αριστερής πλατφόρμας. Διαφωνίες θα έχουμε. Αντιπαραθέσεις θα έχουμε, σκληρές μάχες δεν θα έχουμε, διότι έχουμε ένα διαφορετικό πολιτικό αφήγημα.
Εμείς σαν κυβέρνηση έχουμε καταθέσει το δικό μας πολιτικό αφήγημα. Έχουμε πει το τι βρήκαμε, το τι κάναμε και το ποια δώσει λύση, ποια λύση δώσαμε. Σε ό,τι αφορά όμως τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που επιλέξανε όλη αυτή την εξέλιξη, θα πρέπει να απαντήσουν και αυτοί στα ερωτήματα πέρα από την εύκολη κριτική που κάναν μέχρι τώρα και θα είναι ευκαιρία στον προεκλογικό διάλειμμα, στον προεκλογικό διάλογο με συγκεκριμένη διαδικασία και με σεβασμό στην άλλη άποψη να μπορέσουμε να δούμε ακριβώς ποιες είναι οι απόψεις τους. Διότι είναι θεμητός ο διάλογος, είναι κακή η διάσπαση, αλλά θα μπορέσει να αναδείξει τα προβλήματα. Και ένα τελευταίο παράταση θα δοθεί για τα φυσικά πρόσωπα. Αναγκαστήκαμε να δώσουμε παράταση για τα νομικά πρόσωπα, ναι. Επειδή έχουμε το πρόβλημα στο τάξη, το οποίο αποκτάει διαστάσεις περίεργες και θα πρέπει να ερευνήσουμε τι γίνεται ακριβώς εκεί πέρα. Και θα δώσουμε παράταση και στα φυσικά πρόσωπα. Α, θα δώσετε τελικά. Θα δώσουμε παράταση, διότι δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Όταν έχουμε αυτά τα τεχνικά προβλήματα, τα οποία δεν ξέρω με ποιο λόγο ή με ποια περίεργη σύμπτωση αν εμφανίστηκαν μόλις βγάλαμε το δελτίο τύπου και είπαμε ότι δεν υπάρχουν παρατάσεις και πρέπει να κάνουν όλες τις δηλώσεις τους, αμέσως αρχίσαν αυτά τα τεχνικά προβλήματα. Θα βρούμε όμως την άκρη. Δολιοφθορά δηλαδή. Μέχρι πότε, δύο μέρες. Μόλις βγάλαμε το δελτίο τύπου και είπαμε ότι πρέπει να κλείσει η ιστορία των δηλώσεων, αρχίσαν τα προβλήματα που κρατάνε δύο μέρες. Θα βρούμε όμως την άκρη. Μέχρι πότε, με ρεαλισμό και ευαισθησία. Από τις 26 που έλεγε, θα πάει. Θα πάει αρκετές μέρες μετά. Μόλις φύγω από εδώ, πάω στο Υπουργείο για να βγει σχετική απόφαση. Μάλιστα. Αλλά την είδηση τη δίνουμε από εδώ. Ωραία. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ για το χρόνο σας. Καλή καλά. Δύναμη. Κύριε Αλεξιάδη. Πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Σωτηρέλη, που είναι συνταγματολόγος, για να μας πει τι γίνεται από εδώ και πέρα. Τα επόμενα βήματα. Παραιτήθηκε η κυβέρνηση. Μετά τι κάνουμε. Καλή σας μέρα, κύριε Σωτηρέλη. Έλα. Ναι, μας ακούτε. Κύριε ναι. Σωτηρέλη, καλή σας μέρα. Λοιπόν, τα επόμενα βήματα. Τι γίνεται. Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα. Δεν ακούμε τον κύριο Σωτηρέλη. Όχι, δεν τον ακούμε. Δεν τον ακούμε. Ωραία. Θα προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε αυτό τη δυσκολία που είχαμε. Θα το ξαναπάρουμε τηλέφωνο. Θα το ξαναπάρουμε τηλέφωνο. Το θέμα είναι αυτό που είπες και εσύ. Ποια είναι η διαδικασία. Διότι ο κύριος Μεϊμαράκης εχθές είπε που τα είδε αυτά. Γραμμένα. 20 Σεπτεμβρίου ο κύριος Τσίπρας. Ναι, γιατί ακουγόταν το σενάριο. Να συμφωνήσει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και να μην υπάρξουν διερευνητικές εντολές ώστε να.